αγαπητοποίητησες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Είναι γεγονός πως διανύουμε την πιο δύσκολη εβδομάδα, η οποία θα κρίνει το τι μέλη γενέστε για το Δήμο μας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα φιλοξενούμε στο χωριό μας τον επικεφαλής της δράσης πολιτών, τον αυριανό μας Δήμαρχο, τον Δήμαρχο της καρδιάς μας, κύριο Αστέριο Σπούρδη. Αγαπητοί φίλοι, δαμασιώτες και δαμασιώτησες, να ξεκινήσω με τα καλά νέα. Είμαστε ο μοναδικός συνδυασμός που ανέδειξε δημοτικό σύμβουλο προερχόμενο από το Δαμάσι. Τον άνθρωπο τον Θανάση τον Κάιβα, τον άνθρωπο που νομίζω επάξια και με ντομπροσύνη θα μπορέσει να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του χωριού. Γιατί μέχρι τώρα το Δαμάσι δεν είχε εκπρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιοι σας είπαν ότι αυτοί θα έπαιζαν το ρόλο αυτό. Δηλαδή, αυτοί θα εκπροσωπούσαν το χωριό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελήψη Δημοτικού Συμβούλου. Το μόνο που έκαναν ήταν να ξεχάσουν το χωριό και την υπόσχεση που έδωσαν. Εσείς λοιπόν να ξέρετε τώρα ότι το χωριό έχει Δημοτικό Σύμβουλο και θα έχει αύριο μία Δημοτική Αρχή που στην πορεία του χρόνου θα αποδείξει εμπράκτως την αγάπη για το Δαμάσι. Μπράβο, και τώρα να περάσω στην αμιγώς πολιτική ανάλυση των τεκτενωμένων στο Δήμο Τυρνάβου. Θέλω να σας κάνω καταρχήν μία σημαντική επισήμανση. Δεν θα βγάλω εγώ τα συμπεράσματα από την επισήμανση αυτή. Θα αφήσω τους δημότες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Πριν από δύο μέρες έκανα μία πρόταση στον κύριο Κόκουρα, τον συνυποψήφιο, για να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Για να διευκολύνω τον άνθρωπο, του είπα, διάλεξε που θέλεις να μιλήσουμε, διάλεξε το μέρος, διάλεξε την ώρα, διάλεξε το μέσο, διάλεξε τους δημοσιογράφους. Δέχομαι τα πάντα, αρκεί να μιλήσουμε. Η απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Από το Δαμάσι λοιπόν απευθύνω ξανά κάλεσμα διαλόγου, διότι οι πολίτες δικαιούνται να μάθουν. Οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν. Οι πολίτες δικαιούνται να κρίνουν. Η βουβαμάρα στο Δήμο Τυρνάβου τελειώνει. Όλα στην επιφάνεια, όλα στην πλήρη διαφάνεια. Ο δημότης πρέπει να γνωρίζει τι καλείται να ψηφίσει. Μπράβο. Λέμε το αυτονόητο. Βλέπω όμως με μεγάλη λύπη ότι δεν γίνεται δεκτό το αυτονόητο. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Ποιον έβλαψε ποτέ ο διάλογος? Ζούμε σε μία μικρή κοινωνία. Ο διάλογος μόνο ωφέλιμος μπορεί να είναι. Γιατί ο δημότης πρέπει να κρίνει σωστά. Διότι τη Δημοτική Αρχή θα την έχει στην πλάτη του για 4 χρόνια. Αυτό που θα ρίξει στην κάλπη
Δημότη του Δαμασίου θα το βρίσκεις πάντα μπροστά σου επί 4 χρόνια. Μπράβο. Ελπίζω να το ξανασκεφτεί ο έτερος συνυποψήφιος και να αποδεχθεί την πρότασή μου. Θέλω όμως να κάνω μεταλήπης μου και μία δεύτερη παρατήρηση, την οποία παρακαλώ πολύ να λάβετε σοβαρά υπόψη. Πριν βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, πριν τελειώσει το θέμα της εκλογικής αναμέτρησης, διαπράχθη μία απρέπεια. Ο κύριος Αρχώσης επισκέφθηκε τον κύριο Κόκουρα προφανώς για να δώσει τη γραμμή της υποστήριξης, για να δώσει δαχτυλίδι ως ο αποχωρών δήμαρχος. Ερωτώ, δεν είναι απρεπές τη στιγμή που η εκλογική διαδικασία είναι εν εξελίξη? Οι δημότες καλούνται τη δεύτερη Κυριακή να εκφράσουν την προτίμησή τους για τον δήμαρχο που θέλουν. Ο απερχόμενος να επισκέπτεται τον Χ για να δώσει τη γραμμή? Όχι, κύριοι. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν δίνεται γραμμή, δεν δίνεται δαχτυλίδι. Οι δήμαρχοι βγαίνουν μέσα από τις τοπικές κοινωνίες. Οι δήμαρχοι δεν πορεύονται με δαχτυλιδάκια. Πορεύονται με την πειθό, με την υποστήριξη, την εμπιστοσύνη των δημοτών και μόνο. Και θέλω οι άνθρωποι που ψήφισαν τον κύριο Σαρχώση, γιατί εδώ θα τα πούμε όλα τώρα, αρχής γενομένης από το Δαμάσι, να σκεφτούν γιατί διεπράχθη αυτή η αντιδημοκρατική απρέπεια. Γιατί διεπράχθη? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί κάποιοι θέλουν τώρα που αποχωρούν να καλύψουν τα ίχνη που αφήνουν πίσω. Δεν θα κρυφτεί τίποτα. Μπράβο. Τίποτα δεν θα κρυφτεί. Θέλουν δε θέλουν, απολογισμός και πεπραγμένα των πράξεών τους θα γίνει. Θα γίνει παράδοση, παραλαβή. Όλη η οικονομική διαχείριση που έγινε στο Δήμο Τυρνάβου θα βγει στην επιφάνεια. Θέλουν δεν θέλουν, όσο και να προσπαθούν να το κρύψουν. Ο Ροντούλης τους χαλάει τη σούπα. Θέλουν αποχωρώντας να αφήσουν τον κατάλληλο άνθρωπο πίσω, για να έχουμε μία από τα ίδια. Πάλι κρύψιμο, πάλι αδιαφάνεια, πάλι οι κλίκες, πάλι να κυβερνούν οι κομματάνθρωποι. Τέλος με τη δράση πολιτών. Θα διοικούν οι άνθρωποι, όχι οι κομματάνθρωποι. Θέλω λοιπόν τώρα να πω με 3 επιχειρήματα γιατί πρέπει να υπερψηφιστεί η δράση πολιτών, για να δώσω το πολιτικό στίγμα του συνδυασμού μας. Γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε, γιατί εμείς ερχόμαστε εδώ στην πλατεία του Δαμασίου και μιλάμε. Αύριο θα πάμε στην πλατεία του Αργυροπολίου και θα μιλήσουμε. Στην πλατεία του Αμπελώνα θα μιλήσουμε. Στην πλατεία του Τυρνάβου θα μιλήσουμε. Άλλοι εξαφανίζονται. Μπράβο, ρε Στέλιο, μπράβο. Θέλω λοιπόν να σας πω γιατί. Και θα πω ορισμένα πράγματα μέσα από την καρδιά μου. Βλέπετε, δεν αναφέρομαι σε έργα, σε προτάσεις. Αυτά έγιναν, ακούστηκαν, είναι γραμμένα στα προγράμματα.
Τώρα ο Δημότης πρέπει να σκεφτεί και να ψηφίσει με το χέρι στην καρδιά. Με λογική, με σύνεση. Επικαλούμαστε λοιπόν και υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπερψηφιστεί η δράση πολιτών, γιατί ενώνει τον κόσμο, δεν τον διαιρεί. Ενώνει το δαμάσι, δεν το διαιρεί. Και γιατί το ενώνει? Γιατί είναι ένας συνδυασμός που απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Ο ίδιος ο συνδυασμός λειτουργεί ενωτικά με τα στελέχη του. Το μήνυμα αυτό θα δοθεί και στις τοπικές κοινωνίες. Εμείς ερχόμαστε να ενώσουμε, όχι να διαιρέσουμε, προβάλλοντας το κόμμα μας. Ακούω κάποιους και γελάω. Ακούω κάποιους και γελάω. Η Ελλάδα, λέει, βάφτηκε μπλε. Πρέπει να βάψουμε και τον Τύρναβο μπλε. Η κούνια που τους κούναγε, το δαμάσι θα μείνει δαμάσι. Ο Τύρναβος θα μείνει Τύρναβος. Ο Αμπελώνας θα μείνει Αμπελώνας. Θα μιλήσει η τοπική κοινωνία. Επιτέλους να καταλάβουν κάποιοι ότι τα δεσμά έσπασαν. Οι τοπικές κοινωνίες θα εκφραστούν όπως αντιλαμβάνονται οι ίδιες την πολιτική πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται καθοδηγητές εξ Αθηνών, οι οποίοι έρχονται να βγουν φωτογραφία, να κάνουν λεζάντα, να έχουν και κανένα τραπέζωμα και να το παίξουν καθοδηγητές ποιον, των δαμασωτών. Ζουν πράγματα οι άνθρωποι αυτοί στη μικρή τους κοινωνία. Δεν χρειάζονται καθοδήγηση από την Αθήνα και κόμματα ανθρώπους για να σταθμίσουν την ψήφο τους. Εμείς λοιπόν θα ενώσουμε τον κόσμο. Τον ενώνουμε ήδη προεκλογικά στην πράξη, κάνοντας έναν έντιμο αξιοπρεπή αγώνα. Δεν απειλούμε, δεν εκβιάζουμε, δεν πάμε στα σπίτια να πούμε ότι θα γίνουμε η επόμενη κυβέρνηση και θα βολέψουμε το παιδί σου. Ψεύτες, είναι ψέματα. Πάνε να κλέψουν και πάλι την ψήφο έντιμων και εργαζομένων ανθρώπων, φίλεργων ανθρώπων, που θέλουν το χωριό τους να πάει μπροστά. Και αυτοί βάζουν μπροστά τις κομματικές ταμπέλες και πινακίδες. Θα πάρουν την απάντησή τους την Κυριακή και θα είναι καταλυτική η απάντηση αυτή. Δεύτερον, θέλω να απευθυνθώ στη λογική σας και να σας πω, διατυπώνοντας ένα ερώτημα, ένα λογικό ερώτημα, ευλογοφανές. Για πείτε μου, όταν πάτε να ψηφίσετε, δεν θα σταθμίσετε το βασικό κριτήριο της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας του υποψηφίου δημάρχου? Έχετε να επιλέξετε μεταξύ της επιλογής εκείνης που δείχνει έναν άνθρωπο με εμπειρία, που δείχνει έναν άνθρωπο που απέδειξε πράγματα στην πολιτική, την κεντρική πολιτική, τη δύσκολη κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, και από την άλλη πλευρά έχετε μία επιλογή ενός ανθρώπου ο οποίος εμφανίστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα και λέει θέλω να γίνω δήμαρχος. Ωραία, έχεις κάθε δικαίωμα, δεν το αφισβητεί κανείς. Ούτε δημοτικό σύμβουλος δεν έκανες. Πού ξέρεις το Δήμο? Πού ξέρεις τα προβλήματα? Πού ξέρεις την κατάσταση που θα παραλάβεις, πώς θα τη διαχειριστείς? Δεν είναι παιδική χαρά ο Δήμος. Δεν είναι παιδική χαρά η διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Θέλει σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Θέλει γνώσεις. Θέλει εμπειρία διοίκησης. Τα προβλήματα είναι δύσκολα. Ζούμε σε δύσκολα χρόνια, σε δύσκολους καιρούς. Ποιος θα διαχειριστεί τα θέματα αυτά?
Αυτά τα θέματα για τα οποία μιλάμε έχουν αντίκτυπο στην οικογένεια, έχουν αντίκτυπο στις τσέπες. Θα κληθεί η νέα Δημοτική Αρχή να διαχειριστεί το θέμα του Τσίπουρου. Ποιος θα κληθεί να διαχειριστεί το θέμα της Φέτας. Ποιος θα κληθεί να διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα. Ποιος θα κληθεί να πάει στις Βρυξέλλες και να φέρει χρήματα. Ποιος. Ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα, αλλά πρέπει να τα πω. Γιατί κάποιοι έχουν χάσει το μέτρο. Η αμετροέπειά τους είναι τραγική. Και ζητούν ανερυθρίαστα την ψήφο του κόσμου χωρίς να έχουν να επιδείξουν περγαμηνές πολιτικές και προσόντα. Και ζητούν την ψήφο χωρίς να περάσουν ποτέ προηγουμένως από τη βάσανο της διεκδίκησης της ψήφου άλλη φορά. Κομίτες, γιατί έχουν, λέει, την πλάτη κόμματος. Αμάν, θα φοβηθούμε. Έχουν την πλάτη κομματανθρώπων. Αμάν, θα φοβηθούμε δυο φορές. Την Κυριακή οι κομματάνθρωποι βυθίζονται. Απελευθερώνεται το Δαμάσιο, ο Τύρναβος, ο Αμπελώνας, απελευθερώνεται. Και θέλω να σας πω και κάτι τρίτο. Δώσατε την ευκαιρία σε πολλούς να διοικήσουν τον τόπο αυτό και καλά κάνατε. Εμείς δεν δικαιούμαστε, ρε παιδιά, μια ευκαιρία. Εμείς δεν πρέπει να κριθούμε από τους δημότες για το έργο που στην πράξη θα κάνουμε ή τις παραλήψεις που θα επιδείξουμε. Εμείς γιατί δεν πρέπει να κριθούμε από τους δημότες. Τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Δεν πειράζει, για να νοστιμεύσει το φαΐ της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αλλάξετε το μπαχαρικό. Επιλέξτε τη δράση πολιτών, κάντε ένα πείραμα και δεν θα βγείτε κοψοχέριδες μετά. Πρέπει να δώσετε και στη δράση πολιτών την ευκαιρία. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτόν τον τόπο τόσα χρόνια με μεγάλο οικογενειακό και προσωπικό κόστος. Και αναφέρομαι και στους ανθρώπους εδώ του χωριού που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν πρέπει λοιπόν να δώσετε μία ευκαιρία και σε μια νέα δύναμη η οποία έχει να παρουσιάσει αυτή την πολυσυλλεκτικότητα, το αδέσμευτον, την ανεξαρτησία. Δεν έχουμε κομματικά γραμμάτια να ξεπληρώσουμε σε κανέναν αλήτη από την Αθήνα. Μπράβο, Σταλάρα! Να έρχονται οι Αθηναίοι να βγάζουν όσες φωτογραφίες θέλουν, να κάνουν όποια λεζάντα θέλουν, να βγαίνουν και να δείχνουν, να πάνε εκεί στην Κρήτη να τα κάνουν αυτά, να πάνε στην Αθήνα να τα κάνουν αυτά. Στο Δαμάσι θα μιλήσουν οι Δαμασιώτες. Θέλουμε λοιπόν και εμείς τη δικιά μας ευκαιρία. Κοιτάμε τον κόσμο του Δαμασίου κατάματα και λέμε δώστε και εμάς την ευκαιρία. Δικαιούμαστε και εμείς μία ευκαιρία. Και θα μας κρίνετε και εμάς. Και θέλουμε να μας κρίνετε με μεγάλη αυστηρότητα. Γιατί αυτό θα είναι προς όφελος της νέας Δημοτικής Αρχής. Η σφοδρή κριτική σε κάνει πάντα καλύτερο. Δώστε μας λοιπόν την ευκαιρία να αλλάξουμε τον τόπο μας. Δώστε μας την ευκαιρία να αναγεννήσουμε το Δαμάσι. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε σε εσάς. Δεν ζητάμε δαχτυλίδια από κανέναν. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε αυτούς που ψήφισαν το συνδυασμό του κυρίου Στέλιου Χατζηκράκτη. Για να πω το εξής. Σε πολλές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι θέσεις μας ήταν ταυτόσιμες. Και ήταν ταυτόσιμες γιατί ακολουθούσαμε την κοινή λογική και το καλό του τόπου με καθαρότητα. Θέλω λοιπόν να σας πω, απευθυνόμενος στους ανθρώπους που ψήφισαν τον συνδυασμό αυτόν, καλά έκαναν. Ψήφισαν έναν έντιμο άνθρωπο.
και εμείς θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία, τον δρόμο της ετοιμότητας. Θέλω να απευθυνθώ τώρα σε αυτούς που ψήφισαν όχι το συνδυασμό του κυρίου Σαρκώση, γιατί ο άνθρωπος με την ηγετική του ομάδα δίνει δαχτυλίδια. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που ψήφισαν το συνδυασμό του κυρίου Σάμερα Μάρη. Καλά έκαναν. Ψήφισαν ένα νέο παιδί. Ένα παιδί το οποίο είχε μία αυτοδιοικητική πορεία. Δεν ήρθε ουρανοκατέβατος. Δεν ήταν αλεξιπτωτιστής. Έδωσε και αυτός τις εξετάσεις του. Μία φορά, δεύτερη φορά, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν. Και έκανε και αυτός το δικό του αγώνα. Και όταν κάποιοι συμπεριφέρονταν αλαζονικά, υπεροπτικά, υποτιμητικά έναντι της παράταξης αυτής, εμείς ήμασταν δίπλα στην παράταξη αυτή. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Και να ρωτήσετε, να το μάθετε. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Σαρκώσης έβγαινε στα κανάλια και στις τηλεοράσεις και έλεγε, ψάχνω να βρω 500 χιλιάρικα που λείπουν ευρώ και έχω και το βιβλιάριο του Δήμου στη τσέπη του παντελονιού μου και γυρίζω να τα βρω. Είναι έτσι κύριε Ρίζο ή δεν είναι? Μάλιστα. Τότε βγήκαμε λοιπόν και είπαμε, τέλος με αυτήν την πρακτική της λάσπης. Αν θέλεις να πεις κάτι, να το τεκμηριώσεις με αποδείξεις, με ντοκουμέντα, με την οικονομική υπηρεσία και πρώτοι εμείς θα ρίξουμε το λίθο του αναθέματος. Φαίνεται ο άνθρωπος γύρισε γύρω από τον εαυτό του, απίβδησε και το παράτησε. Τότε όμως εμείς υπερασπιστήκαμε την νομιμότητα και την καθαρότητα, χωρίς να κοιτάξουμε παρατάξεις και κόμματα. Και τώρα θέλω να απευθυνθώ και στους ανθρώπους που ψήφισαν το συνδυασμό του κυρίου Σαρκώση, κάνοντας μία διάκριση. Δεν απευθύνομαι στα ηγετικά κλιμάκια του συνδυασμού αυτού, στην τρόικα του συνδυασμού αυτού. Οι γνωρίζοντες καταλαβαίνουν τι εννοώ. Θέλω μόνο να πω στους ανθρώπους αυτούς που ψήφισαν το συνδυασμό αυτών, τους καλούς και αγαθούς ανθρώπους, τους ανθρώπους, τους ιδεολόγους, τους ανθρώπους οι οποίοι θεώρησαν ότι αυτό είναι το σωστό και στο πνεύμα της δημοκρατίας καλά έπραξαν. Τους ικανοποιεί αυτή η παραφύση επαφή. Τους ικανοποιεί να βλέπουν αυτόν που υποστήριζαν μέχρι χθες να δίνει δαχτυλίδι στον άνθρωπο ο οποίος επέρεται και όπου βρίσκεται γυρίζει δεξιά και αριστερά επιδεικνύοντας την κομματική του ταυτότητα. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάτι κρύβεται από πίσω. Δεν καταλαβαίνουν το παιχνίδι που πάνε να παίξουν κάποιοι. Δεν καταλαβαίνουν ότι προσπαθούν να παραμείνουν στο πολιτικό παιχνίδι ενώ ο κόσμος τους καταδίκασε ολοκληρωτικά αυτή τη φορά. Δεν καταλαβαίνουν ότι γίνεται ένα παιχνίδι και δεν με ενδιαφέρει η πολιτική διάσταση του θέματος, αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει το παιχνίδι που πάνε να κάνουν, το παιχνίδι που πάνε να στήσουν στις πλάτες των δημοτών, να κρύψουν τα πάντα. Δεν θα γίνει αυτό το κρύψιμο. Να ξέρουν οι άνθρωποι που ψήφισαν, οι καλοί και αγαθοί άνθρωποι με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, οι άνθρωποι αυτοί που πίστεψαν και ψήφισαν, ότι θα βρουν την έκφρασή τους στη δράση πολιτών. Γιατί εμείς όταν θα πάμε στο Δήμο, δώσαμε μια υπόσχεση πριν πάμε. Θα ξαναβγώ στην πλατεία του Τυρνάβου πριν παραλάβω και θα πω τα πάντα.
Αυτή είναι η εικόνα. Καλή, στραβή, ανάποδη. Αυτή είναι. Εγώ δεν θα γυρίζω με βιβλιάριο του Δήμου και να ρίχνω λάσπη δεξιά και αριστερά. Εγώ θα βγω ντόμπρα καθαρά και θα πω ναι, έγινε μια χρηστή οικονομική διαχείριση. Ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Και θα πω και για τις απευθείας αναθέσεις των ποσών, το οποίο το ζητάω χρόνια και δεν μου το δίνουν. Ακούστε, είναι δυνατόν να ζητάει η επικεφαλής μιας παρατάξεως δώστε μου το νούμερο, δώστε μου τις δοσοληψίες που κάνατε με απευθείας αναθέσεις και να μην το δίνουν. Αυτά πάνε να καλύψουν. Απευθύνομαι λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς που πίστεψαν. Τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Τους αρέσει η κρυψίνια. Τους αρέσει το σκοτάδι. Όχι, δεν τους αρέσει. Αρέσει στη Τρόικα, τη γνωστή τους Τρόικα. Πάντως στους ίδιους είμαι βέβαιος ότι δεν αρέσει. Σε ένα μήνα έχουμε βουλευτικές εκλογές. Τι θα βγει να πει τώρα ο κύριος Σαρκώσης, ο οποίος μας το έπαιζε κυβερνητικός και ο οποίος έλεγε ναι, εγώ έχω την κυβέρνηση απέναντί μου. Έχω την κυβέρνηση και έτσι θα κάνω και πέντε πράγματα. Τίποτα δεν έκανες. Παρέλαβες ένα τύρναβο όπως το παρέλαβες και τον άφησες σε χειρότερη μοίρα και κατάσταση. Και τώρα πας να κρυφτείς πίσω από άλλους. Πας να κρυφτείς πίσω από άλλους κομματανθρώπους. Όχι, εμείς θα προβάλλουμε την ανεξαρτησία των πόλεων μας. Θα προβάλλουμε την ανεξαρτησία του τόπου μας. Ψηλά το κεφάλι και θα κερδίσουμε. Η δράση πολιτών θα κερδίσει τον αγώνα αυτόν. Γιατί θα κερδίσει τον αγώνα? Θα κερδίσει τον αγώνα γιατί ξέρει ο πολίτης ότι μιλάμε καθαρά και σταράτα. Αυτό που θα πούμε το υπερασπιζόμαστε, αυτό που θα πούμε το τιμάμε. Μπορεί, και είναι λογικό, στα πλαίσια της δημοκρατίας κάποιος να αντιτίθεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό επιβάλλει η δημοκρατία. Μπορεί κάποιος να αντιδρά, μπράβο. Αλλά να ξέρετε με τη δράση πολιτών ότι θα υπάρχει καθαρότητα θέσης, άποψης, εντιμότητα, καθαρότητα και φως παντού. Το σκοτάδι θα φύγει από το Δήμο Τυρνάβου. Το φως θα κερδίσει το σκοτάδι. Τελειώνοντας, ένα δίλημα θα θέσω, το οποίο τα λέει όλα το δίλημα αυτό. Θέλετε να επιβραβεύσετε τα κομματόσκυλα των Αθηνών? Έχετε επιλογή. Θέλετε να επιβραβεύσετε τους κομματανθρώπους? Έχετε επιλογή. Θέλετε να επιβραβεύσετε εκείνους που τόσα χρόνια κράτησαν τον τόπο κάτω? Έχετε επιλογή. Θέλετε να τιμήσετε με την ψήφο σας τις ευκαιριακές παρουσίες? Έχετε επιλογή. Θέλετε να τιμήσετε λοιπόν αυτή τη λογική σκέψης? Τιμήστε τη. Υπάρχει και η άλλη λογική. Η λογική που λέει ότι ψηφίζουμε γιατί θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν, ανδρώθηκαν, πάλεψαν για τον τόπο αυτό. Ψηφίζουμε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα κομματικό γραμμάτιο να ξεπληρώσουν. Μόνοι τους παλεύουν για τον τόπο αυτό και παλεύουν αποτελεσματικά. Ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν την τοπική κοινωνία και όχι ανθρώπους που αν τους αφήσεις στο προφήτη Ηλία δεν ξέρουν πώς θα πάνε στο γήπεδο του Τυρνάβου. Δεν ξέρουν. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ στους αγρότες του χωριού και να τους πω, θα δοθεί μεγάλος αγώνας για τα δίκαια του αγροτικού κόσμου. Να είναι βέβαιοι γι' αυτό. Απευθύνομαι στην Τιμένο. Με τη σφαίρα της ψήφου σκοτώστε το κατεστημένο που κρατάει τον τόπο
χρόνια κάτω. Απευθύνομαι στους νουνεχείς ανθρώπους της τρίτης ηλικίας για να τους πω δίκτυ προστασίας θα θέσει από πάνω τους ο Δήμος Τυρνάβου. Να ξέρουν ότι θα έχουν μία δημοτική αρχή στο πλευρό τους που θα τους τιμά και θα τους σέβεται. Απευθύνομαι σε όλη την κοινωνία του Δαμασίου για να πω ένα μόνο που λέει τα πάντα. Η δράση πολιτών δεν θα ξεχάσει το Δαμάσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία. Με τιμάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόφαση πολιτών, επιλογή πολιτών, δράση πολιτών. Ο Δήμος Τυρνάβου αλλάζει με τη δράση πολιτών. Με υποψήφιο δήμαρχο τον Αστέλιο Ροντούλη. Δράση πολιτών, δράση επιτυχίας. Μαζί για ένα νέο Τυρνάβο. Δράση πολιτών. Έχουμε δυναμική. Έχουμε εμπειρία. Δράση πολιτών. Ο Δήμος Τυρνάβου αλλάζει. Ο τόπος μας αναγεννάται. Υποψήφιος δήμαρχος Αστέλιος Ροντούλης. Δράση πολιτών. Ήρθε η ώρα των πολιτών. Πρωτοβουλία πολιτών. Απόφαση πολιτών. Επιλογή πολιτών. Δράση πολιτών. Ο Δήμος Τυρνάβου αλλάζει με τη δράση πολιτών. Υποψήφιο δήμαρχο τον Αστέλιο Ροντούλη. Δράση πολιτών. Let's go.